αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στο κατάστημα της Hugo Boss. Καθώς πρέπει να διαλέξουμε δύο outfit με ένα συγκεκριμένο budget, το οποίο για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να σας το πω, για να τα φορέσουμε στη Γερμανία σε πολύ λίγες μέρες για ένα πάρα πολύ μεγάλο exclusive event της Hugo Boss. Οπότε πάμε μαζί να σας δείξω τι θα διαλέξω. Χρειάζομαι ένα casual outfit και ένα λίγο πιο casual chic για το βράδυ. Οπότε θέλω κάτι για το πρωί και κάτι για το βράδυ. Δεν έχω ρίξει καμία ματιά στο κατάστημα της Boss, δεν ξέρω τι έχει αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά πάμε να δούμε μαζί τι θα μπορέσουμε να αγοράσουμε, το οποίο είναι και ακριβώς. Χρειαζόμαστε με λίγα λόγια. Με έχουν καλέσει ένα event Boss και θα πρέπει να διαλέξω δύο outfit με ένα συγκεκριμένο budget το οποίο μου έχουν δώσει, να τα φορέσω και προφανώς θα κρατήσω. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα outfit για το πρωί, γιατί έχουμε ένα event το πρωί, δεν θα σας πω λεπτομέρειες για αυτό. Και άλλο ένα outfit για ένα event το βράδυ, το οποίο θα είναι λίγο πιο formal. Οπότε για να δούμε. Λοιπόν, νομίζω για το πρωινό event έχω βρει κάτι που μου αρέσει πολύ αυτό εδώ. Και είναι και ελαστικό. Can I pay by card here? Yes, sir. Have a good day, sir. Thank you. Ύστερα από πολλές ώρες ψώνια, καθίσαμε στο farmhouse, στο Mr. Village, για να φάμε λίγο κάτι, να κάνουμε ένα break. Πήρα ένα double cheeseburger και μου αρέσει μια Caesar salad. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε πάρει και τα πράγματα, είναι Boss, διάφορα, μερικά άλλα από άλλους designer. Έτσι όλοι, για να δούμε το burger. Juicy, full, πάρα πολύ. Το φαγητό συνεχίζεται. Μετά το μπέργκερ είναι ώρα για γλυκό. Θα φάω μία από τις καλύτερες κρέπες του Λονδίνου. Πού να φάω από το Παρίσι, πήγα τον Απρίλιο, φαντάσου. Είμαι τόση ώρα εδώ, κόβω βόλτες τριγύρω από αυτή την κρεπερή, μου έχει σπάσει τη μύτη και μετά από λίγες ώρες λοιπόν ήρθε η ώρα. Λοιπόν, είμαστε στο ταξί, πάμε στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατευθυνόμαστε για Φραγκφούρτη, όπου θα μας περιμένει το team της Hugo Boss, γιατί θα ακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον event. Θα δώσω ένα hint εδώ πέρα, το ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο G-force. Θα τα αφήσω εδώ και τα λέμε σε λίγο. Φουλ με πρωτεΐνη όπως πάντα. Συνεχίζουμε τη διατροφή μας εμείς όπου και να είμαστε. Λίγη σαλάτα. Φάγαμε, καθίσαμε μία ώρα περιμέναμε. Πάμε στο gate και είμαστε έτοιμοι για την πτήση μας για την Γερμανία. Το πρόγραμμα έχει ως εξής σήμερα. Η ώρα είναι 5, πετάμε σε τύπου μισή ώρα. Φτάνουμε Γερμανία, κάνουμε check-in στο ξενοδοχείο, ανεβαίνουμε δωμάτιο, αφήνουμε τα πράγματα και πάμε κατευθείαν για φαΐ, γιατί μας έχει καλέσει το team της Boss και θα γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους influencer από όλη την Ευρώπη. Sounds it interesting και αύριο είναι το big event, αλλά I will keep you posted. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο λοιπόν, finally. Στην Φραγκφούρτη, για να δούμε τι δωμάτιο μας. Μόλις τελειώσαμε το dinner με την ομάδα της Boss και τώρα πάω σε ένα εκλεκτό. Για το rooftop εκεί πέρα. Λοιπόν, το πώς έχει φάσει τώρα, είμαστε στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το view μας. Έμαθα ότι θα είναι 60 ambassadors από όλο τον κόσμο worldwide σε αυτό το event αύριο. Είναι νύχτα, θα πιούμε ένα ποτάκι, θα πάμε για ύπνο, θα ξυπνήσουμε αύριο φρέσκι και θα πάμε στο event. Το call time είναι στις 9.45 στο lobby του ξενοδοχείου και θα φύγουμε όλοι μαζί για το circuit.
το οποίο θα σας δείξω αύριο. Είναι μια πολύ διάσημη πίστα στην οποία διεξάγονταν και αγώνες της Formula 1. Οπότε can't wait to show you what's gonna happen tomorrow. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για το event της Boss, εννοείται έχουμε Boss ρούχα. Αυτή τη στιγμή φοράω ένα jean Boss, τη ζώνη της Boss. Έχουμε μερικά extra ρούχα τα οποία. Θα βάλουμε αυτό το πόλο από τη Hugo Boss. Έχουμε τη ζώνη της Boss, το jean της Boss, το οποίο είναι full ελαστικό. Έχουμε επίσης αυτό το bomber jacket, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν έχει κρύο. Και τέλος, αυτά τα Chelsea boots από την Boss. Ζήτησαμε οπωσδήποτε να έχουμε δίπλωμα μαζί μας για το αγώνα με τα αυτοκίνητα που θα μπει. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στο event. Είμαστε στη πίστα του Hockenheim. Μας δείξαν λίγο τα αυτοκίνητα της Porsche τα οποία θα οδηγήσουμε. Νομίζω θα οδηγήσω μόνος με ένα αυτοκίνητο. Τέλειο. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ένα lunch break. Μας κάνανε την introduction, μας είπαν μερικούς κανόνες και για safety rules κτλ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το driving. Αλλά για την ώρα θα φάμε κάτι. Είμαστε λοιπόν στο circuit του Hockenheim και όπως βλέπετε εδώ έχουμε όλα αυτά τα bad boys τα οποία. Ένα από αυτά θα οδηγήσω εγώ. Είμαστε 60 άτομα. Βλέπω τουλάχιστον 50 αυτοκίνητα εδώ. Οπότε ένα από αυτά θα οδηγήσω. Θα σας δείξω εννοείται ποιο θα πάρω. I can't wait. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ Porsche. Και επίσης προφανώς δεν έχω οδηγήσει σε πίστα. Το πιο κοντινό που έχω οδηγήσει σε πίστα είναι τα GoPro. Εντάξει, είναι ένα ερέθισμα, αλλά εντάξει, το GeForce αυτή τη στιγμή θα πάει σε άλλο επίπεδο. Οπότε ναι, από τι παλέτα είναι αυτή. Πώς το βλέπεις αυτό? Κρύο. Είναι σαν να βλέπω Tokyo Drift μετά. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο θα οδηγήσουμε. Με 30. Bro, δεν έχω ξαναδεί. Δώστο. Δώστο. Φίλε. Wow. Για μας λέει, όχι για αυτούς λέει. Κοίτα. Εσύ θα το μειώσεις πιο πολύ τώρα. Έτοιμο. Ωραία, σε βιδώνει ρε. Είναι φρικαλέο ρε φίλε. Δεν μπορώ, τα αυτοκίνητα τα αγαπώ. Τελειώσαμε το πρώτο challenge, το οποίο ήταν το drift. Και τώρα πάμε στο δεύτερο challenge που θα πάρουμε Porsche Cayenne και δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε, αλλά ναι. Say something for the good guys for my YouTube channel. Have you been to Greece? Greece? No. You're Brazilian though, eh? Brazil. Γιώργο Ντολέτζα, σίγουρα όλοι το ξέρετε. Είμαστε στο δεύτερο challenge, το off-road challenge και μας έχουν δώσει μια Cayenne GTS. Θα περάσουμε φυσικά εμπόδια. Θα φτάσουμε να είναι τα μάξι στις τρεις ρόδες και η μία ρόδα είναι στον αέρα και τα λοιπά. Οπότε that's fun. Για να δούμε. Μην πεις ακόμα, περίμενε το. Πάμε. Το έχεις. Φίλε, νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή είμαστε... Είμαστε στον αέρα, με τη μία ρόδα. Και τραμπάλα. Ούψ. Το έχεις. Κάτι βρήκε όμως, ε. Δεν πειράζει, τώρα... Κάτι βρήκε όμως, ε. Ας το παίξω ανήξερος. Τραμπάλα με Porsche Cayenne. Τραμπάλα δεν έκανα μικρός. Λοιπόν, κάνεις τραμπάλα με 200.000 αμάξεις. Τεράστα update. Bro. Okay, you can drive. Oh my god. It was good. It's good. That was okay. That was over the top, man. Μαλάκα. Λοιπόν, πώς νιώθεις? Θα σου απαγορευτεί η είσοδος στη Γερμανία. What are they doing? They're breaking the cars. What? What? No. No way. Bro, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Τι εννοείς? Bro, έλα οδηγώ. Αλήθεια. Στο κύριο με. Bro. Whatever you want. Thank you, bro.
είμαστε στο τρίτο stage, στην τρίτη πίστα, η οποία είναι με traction control και έχει μερικά εμπόδια, μερικούς κόνους και αυτό θα κάνω τώρα. Και έχουμε ένα Taycan GTS. Μπορώ να πω ότι δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος είναι από μένα, το έκανε τέλεια, οπότε δεν θέλω μέτρο σύγκριση μαζί του. Λοιπόν, θα σου πω, εδώ αυτό είναι οι δυνάμεις G που ασκούνται στο αυτοκίνητο. Θα το παρακολουθήσω λίγο και θα σου πω. Λοιπόν, πολύ καλός πρώτος γύρος. Μπράβο. Συμβουλή. Όσο πιο ευθεία κάθεσαι στους κόνους, τόσο πιο εύκολο είναι να κρατήσεις μια κεντρική γραμμή και να το κάνεις πιο γρήγορο να στρίψεις. Και ήσουν αργός στα φρένα. Αυτό που μας νοιάζει είναι καλύτερο να φρενάρουμε λίγο πιο νωρίς. Ήσουν αργός στα φρένα, οπότε αν είναι να πέσει τελευταία στιγμή, θα πρέπει να πέσει πιο δυνατά γιατί μας νοιάζει ταχύτητα εξόδου. Οπότε άνοιξε τη γραμμή σου. Φαντάζομαι σαν ένα τόξο που το κλείνει. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να πατήσει. Ανοιχτά, κλειστά. Και τη στιγμή που είσαι που βλέπεις την έξοδο, που ταχύνεις. Κοίτα, πρώτη φορά ήταν που το κάνω αυτό. Δεύτερη... Φίλε, αλλά νιώθω πολύ safe σε αυτή την. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο απ' έξω, αλλά μόλις μπεις στη διαδικασία, νιώθεις ασφάλεια, grip. Πάμε, μπράβο. Μπράβο, έτσι την ευθεία σου. Κοιτάς την έξοδο πάντα. Πάμε. Μπες, βούτα στα φρένα και άνοιξε τη γραμμή και κλείσε. Κλείσε. Φρένο, γκάζι. Πολύ καλό. Έχεις ανοίξει τώρα. Μπράβο. Φρένα. Πολύ καλό. Πολύ πιο γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Ο συνοδηγός πώς θα νιώθει. Τέλειο ρε. Πάμε. Κράτα γραμμή. Μπράβο. Ευθεία. Πιο μαλακό τον γκάζι. Φρένα. Ρίξω ένα κόλμα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο και παριά στα φρένα τώρα. Ναι. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το αμάξι το οποίο θα οδηγήσω. Έχουμε μια Porsche GTS Targa για το τελευταίο part της ημέρας και θα οδηγήσουμε στην πίστα του Hockenheim. So when you turn this one, you can change the settings of the car. Oh my god, it's beautiful. Αυτή η πανέμορφη μέρα, παιδιά, μόλις τελείωσε. Δεν έχω λόγια. Πάρα μα πάρα πολύ ευγνώμων που μου δίνει την ευκαιρία στη ζωή μου να βιώνω στη μέσα για αυτήν. Δεν έχω λόγια, αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες, όμορφες, συναρπαστικές εμπειρίες της ζωής μου. Στιγμές σαν κι αυτή με κάνουν να θέλω να δουλεύω περισσότερο, να πουσάρω τον εαυτό μου, να τεστάρω τα όρια μου όπως έκανα σήμερα και στο αυτοκίνητο. Απλά είμαι ευγνώμων, αυτό μόνο έχω να πω. Τελείωσε η μέρα. Κλείνουμε τη μέρα μας με μερικά cocktails, μόνο το team της Boss. Και παιδιά, θα σας δω σύντομα στο επόμενο βίντεο. Like you.